Και νέα φωτογραφία έχουμε στο άρθρο και για μπαλίτσα θα μιλήσουμε σήμερα και για άλλα πράγματα θα σας πω που έγιναν στην καθημερινότητά μου, αλλά πρώτα εγώ και εσύ θα έχουμε μία απόσταση γιατί κάθε φορά σε βαράω. Λοιπόν, εδώ Appleton, η φωνή μου ακούγεται σαν καραμούζα επειδή όποιος κάνει σε χλαμάρες αυτά παθαίνει, γιατί είναι ακριβώς γελουσμένος στους 12 βαθμούς αυτά παθαίνει, κρυώνει ο λαιμός του. Και συνεχίζουμε. Ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε φιλικό. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ιτήθηκε με 1-2 από τη Χρόνιγχεν και το παιχνίδι ξεκίνησε με νεύρα. Ξεκίνησε με νεύρα, γιατί εκεί που έκαθε έτσι ήσυχος με το λάπτοπ να κάνω δουλίτσα, βλέπω ξαφνικά μπροστά μου μία γνώριμη φάτσα να πηγαίνει πέρα, δόθε πέρα, δόθε πέρα, δόθε. Ποιος ήτανε? Ο ΒΑΡ της φαγής του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου, επί του Άρη, ο κύριος, σε εισαγωγικά, Ρούπερτη, ο άνθρωπος που είδε πέναλτι στον Πασχαλάκη, ο άνθρωπος που δεν είδε πέναλτι πάνω στον Τζόλι, ωραία πραγματάκια, ωραία, όχι, μπράβο. Από όλη την Ολλανδία αυτός ήθελε να μας παίξει. Και κάποια στιγμή το αντιλήφθηκε και ένας παρευρισκόμενος εκεί και το ανέφερε αυτό στον επόπτη ότι ο Ρούπερτη έχει παρελθόν με τον ΠΑΟΚ. Χαζογέλασε ο επόπτης. Χαζογέλασε, όχι χαμογέλασε, χαζόγέλασε, επίτηδες το είπα. Και λέει, ναι λέει, κι εγώ ήμουνα εκεί, έπαιζα, επόπτης ήμουνα. Απλά τότε είχα μαλλιά. Ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι, λέει. Μην κοιτάτε τώρα που τα βάφω, αρέει. Πολλά νεύρα, όμως λέμε νεύρα, όχι τίποτα, δεν μιλιόμουν. Μετά παίξαν και τα χαζοτράγουδα που παίζουν των Ολλανδών. Αλλά εκεί, αλλά εγώ. Και γίναμε όλοι μαζί. Ο ΠΑΟΚ ετήθηκε στο φιλικό, παρότι προηγήθηκε στο σκορ. Βέβαια δεν σημαίνει κάτι αυτή ήταν. Ούτε ξαφνικά πρέπει να αρχίσουν οι γκρίνιες, τα αου, θέλουμε 5 παίκτες, θέλουμε 10, αργήσανε γιατί χάσαμε. Ο Ταλιχμανίδης να φύγει, ο Μιχάη να φύγει, να φύγει, ο Φιλίπε, όλα αυτά. Ηρεμία, είναι φιλικά παιχνίδια. Το ότι είναι θεμητό να κερδίζει η ομάδα δεν σημαίνει ότι όταν χάνει έρχεται η καταστροφή. Είναι παιχνίδια συμπερασμάτων. Είναι παιχνίδια προπονητής τα βλέπει σαν πιο έντονες προπονήσεις για να μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του. Τόσο απλά είναι τα θέματα αυτά. Τι είδαμε στο φιλικό? Είδαμε την πρώτη ενδεκάδα σαφώς πιο έμπειρη από τη δεύτερη να είναι πιο ισορροπημένη, αρκετά πιο ισορροπημένη, χωρίς να έχει τα τόσα πολλά τρεξίματα και το τόσο πάθος και aggressivity που είχαν τα πιτσιρίκια στο δεύτερο μέρος. Από την άλλη, η δεύτερη ενδεκάδα είχε πολύ τρέξιμο, είχε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν είχε διάρκεια. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, θα μου πεις. Λογικό. Οι ενδεκάδες είναι ανακατεμένες για αυτόν τον λόγο. Και να βγάζει ο Λουτσέσκου, ξαναλέω, συμπεράσματα. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε μέχρι το 60 να έχει βάλει 3 γκολ στην Χρόνιγχεν, χωρίς προβολή. Ωστόσο, στο 60 κάποια στιγμή κλάταρε από δυνάμεις. Η Χρόνιγχεν έκανε επιθέσεις κατά κύματα. Τα γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ είναι από ατομικά λάθη και όχι από συλλογικά. Στο ένα ο Μιχάη κάνει λάθος πάσα και συνέχεια ο παίκτης κραμάει τον Ταλιχμανίδη που δεν περίμενε ότι θα γίνει τέτοιο λάθος. Στο άλλο ο Ταλιχμανίδης δεν κάνει καλή εκτίμηση της έντρας που γίνεται, στρώνει την μπάλα στον επιθετικό και αυτός από κοντά προφανώς και σκοράρει. Ο Φιλίπε ο Άρες, ενώ κατάφερε να τριπλάρει με πολύ ωραίο τρόπο τον αντίπολο τερματοφύλακα, ας το έχει σε κοινή αιστεία. Πραγματικά κοινή αιστεία. Εγώ το κατανοώ ότι δεν σπάς την μπάλα. Όταν έχει κενό τέρμα, λευκά δίχτυα μπροστά σου, θες να σκοράζεις, θα σπάσεις την μπάλα. Βέβαια, όταν γίνεται αυτό πρέπει να σκοράρεις, όχι να την μπάλα out. Okay. Ο Πάκο έχει δύο δοκάρια με τον Αντρία Ζίβκοβιτ το ένα στο πρώτο ημίχρονο και με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο δεύτερο. Δεν του κάνει μπάλα τη χάρη να μπει μέσα. Αλλά εγώ επιμένω ότι υπάρχει και θετικό πρόσημο. Κάτι καλό χτίζεται σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι το κλασικό κλισέ αυτός ο ΠΑΟΚ χτίζεται και όλα αυτά. Όντως κάτι καλό χτίζεται αυτό. Ο φετινός ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα που έχει μία πολύ καλή πρώτη ύλη. Ο φετινός ΠΑΟΚ είναι μία μοντέρνα ομάδα. Είναι μία ομάδα με μέση, αρχή και τέλος. Είναι μία ομάδα με ποδοσφαιριστές που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Ο Ντάντας, ο Κουαλιάτα, ο Φιλίπε ο Άρος που κάνει πολλά λάθη
αλλά είναι ίσως ο πιο επιδραστικός παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Ο Αντρέ Ρικάρντο είναι παίκτες, και ο Γιάννης Κάρας απλά δεν έπαιξε σήμερα, είναι ποδοσφαιριστές που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο και κατανοούν τα θέλω του προπονητή. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για έναν τεχνικό, ο Ρόναλντο Λουτσέσκου, που είναι άρρωστος, σε εισαγωγικά, με την τακτική. Θετικό πρόσημο επίσης είναι ο Κουγεράκης. Το ότι έβγαλε 90 λεπτό δεν είναι τυχαίο, με τον Λουτσέσκου στον πάγκο, δεν το έλεγε κακό. Ο Λουτσέσκου σπάνια εντυπωσιάζεται από πιτσίρικα και έχει τη βάση του. Θα το αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο ή στο τέλος της προετοιμασίας του πιτσίρικα του Λουτσέσκου. Εγώ θα πω την άποψή μου, σε σχολιάσετε από κάτω τη δικιά σας. Αυτό θα γίνει. Ο Κουλιαράκης είναι ένα project που ο ΠΑΟΚ το πιστεύει. Το πιστεύει ο Λουτσέσκου, το πιστεύει ο Μπότο, το πιστεύει ο οργανισμός ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι μέσα στη σεζόν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Τώρα πού, πότε, πώς, μην με ρωτάτε παιδιά, αν ήξερα τι γίνεται στο μέλλον, δεν θα ήμουν εδώ, θα λιαζόμουν κάπου στις Μπαχάμες. Να ξέρετε. Σε αυτό το βίντεο θα λέγονται μόνο αλήθειες. Ο Κοτάρσκι πήρε φανέλα βασικού, τον είδαμε να παίζει. Πήρε και φωτογραφίες τις πρώτες για να τις έχει για το Instagram. Oh, first game with PAOK. I'm very excited and very happy. Δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα για να έχουμε δείγμα και εσείς και εμείς για το πώς συμπεριφέρεται σε ροή αγώνες. Προπονήσεις τον βλέπουμε. Φυσικά, αυτό που είδαμε είναι ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας με τα πόδια. Είναι κάτι που το ξέραμε. Δεν γίνεται να είσαι στη σχολή του Άγιαξ και να μην έχεις μάθει να είσαι καλός με τα πόδια φυσικά. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δούμε. Μάλλον στο επόμενο φιλικό, ο Κροάτης θα έχει περισσότερη δουλειά και είναι κάτι που το θέλει και ο ίδιος αλλά και ο Λουτσέσκου. Ο Κοτάρσκι έχει να αποδείξει πράγματα στον προπονητή του και στους συμπαίκτες του. Το ότι ήρθε με μεταγραφή δεν σημαίνει πως τον φυτέψουν στη θέση του βασικού. Πρέπει να την κερδίσει αυτή τη θέση. Όπως όλοι πρέπει να κερδίσουν τη θέση τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, και ο Λουτσέσκου θέλει να δει πώς είναι αυτός ο τερματοφύλακας κάνει και συνθήκες αγώνα. Καλά τα βίντεο, καλό το scouting, αλλά θες να τον δεις τον παίκτη και πώς είναι στη νέα του ομάδα και πώς είναι κάτω από συνθήκες πίεσης. Το πιστεύουν πολύ και αυτόν, θα σας πω, θα φανεί βέβαια στην πορεία και κάτω από τα goalpost πώς θα είναι. Ο Τσόλακ, το πάω έτσι σιγά, βλέπετε, κομμάτι-κομμάτι. Ο Τσόλακ, θα γίνει πολύ κουβέντα για αυτόν την προηγούμενες ημέρες, εμένα μου δείχνει το μυαλό ότι δεν είναι εδώ. Ότι το σώμα είναι εδώ, το μυαλό όχι. Ότι το μυαλό του είναι κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν είναι στη Rangers ή κάπου αλλού, αλλά φαίνεται ότι ο Τσόλακ δεν έχει το ψυχικό του κομμάτι εδώ στο Appleton. Ήταν κακός και προφανώς μπορεί να σπέβει να είναι κακός. Μπορεί να έχει μια κακή βραδιά, ένα κακό μεσημέρι, ένα κακό απόγευμα. Όλο του το γύρω-γύρω, η συμπεριφορά, δεν λέω ότι είναι αντιπαγγελματίας, η συμπεριφορά, τα μικρά, οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι το μυαλό του Τσόλακ δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ στον ΠΑΟΚ, δεν είναι εδώ στην Ολλανδία, είναι κάπου αλλού. Είναι μια περίπτωση με ερωτηματικό, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει και κλείσει φορ άμεσα, ο Τσόλακ θα φύγει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς δεν. Ο Κωνσταντέλιας δείχνει ότι ο δανεισμός του στο Βέλγιο τον έκανε άντρα. Ήταν μόνος του, σε ένα περιβάλλον που πήγε για να δουλέψει, για να εξελιχθεί ποδοσφαιρικά και έχει γίνει από παιδί άντρας στο κομμάτι το ψυχολογικό. Ο Ντέλιας πατάει πιο καλά μες στο γήπεδο, είναι πιο σίγουρος για τον εαυτό του, είναι πιο έξυπνος ποδοσφαιρικά, τώρα δεν μιλάω για τεχνική και ποδοσφαιρικά χαρίσματα, τα είχε αυτό το παιδί, δεν είναι μυστικό ότι κάπου την Μπαρσελόνα προσπάθησε να τον αποκτήσει. Η Μπαρσελόνα δεν πάει και χτυπάει πόρτα στα κουτουρού. Κάτι είχαν δει στο παιδί. Αλλά γενικότερα ο Ντέλιας δείχνει ότι ήρθε για να παλέψει. Αν θα τα καταφέρει ή όχι, είναι στα πόδια του, να κρατήσει αρχικά μια θέση στο ρόστερ και έπειτα βήμα-βήμα να μπορέσει να πάρει και χρόνο συμμετοχής και αργότερα, αν και αν, και αν μπορέσει να πάρει και να μπει και στην δεκάδα. Επίσης, ένας παίκτης που για μένα είναι η αποκάλυψη, γιατί σχεδόν κανείς δεν περίμενε πολλά από αυτόν. Και θα το ξαναπώ, το έχω αναφερθεί και θα προηγούμενα βίντεο, θα το πω και σήμερα. Είναι ο Αντρέ Ρικάρντο, δεν ήταν καλό σήμερα. Αλλά γενικότερα έχει κάτι. Έχει κάτι και στο αφήσουμε εκεί για να τον δούμε στην πορεία. Αλλά νομίζω δεν έπρεπε να αποκαλύψει σεζόν φέτος.
Ο ΠΑΟΚ σήμερα στο φιλικό δεν ήταν καλός γενικότερα. Ρικάρντο και Ντέλιας, επειδή αναφέρθηκα σε αυτούς, δεν γύρισαν ποτέ να μαρκάρουν. Ποτέ. Ο Σάστρε και ο Ράφα Σοάρες οι καημένοι την οπάθησαν. Αλλά οκ, okay, όπως είπα, γι' αυτό είναι τα φιλικά, για να γίνονται τέτοια και να υπάρχουν βελτιώσεις. Ήρθε ο Κούρτιτς χθες, σήμερα έκανε ατομικό. Όσο περνάει το παιχνίδι, ήταν σε ένα άλλο γήπεδο, πιο πίσω δεν φαίνονταν από την κάμερα. Έκανε ατομικό πρόγραμμα. Ο Βιερίνη επίσης έκανε ατομικό πρόγραμμα. Και οι δύο τη Δευτέρα θα μπουν στο πρόγραμμα των υπολείπων. Ο Κούρτιτς σίγουρα, ο Βιερίνη 99%. Ο Λευτέρης Λίρατζης ήταν στο γήπεδο, δεν αγωνίστηκε και είχε διάστραμα. Ο Αστράγαλός του, όπως έλεγε, είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Συγγνώμη. Θα δοκιμάσει και αυτό στο πόδι του τη Δευτέρα, αν μπορεί να προπονηθεί. Έχω πηδήξει μια μέρα την Κυριακή και το έχω κάνει επίτηδες, διότι η Κυριακή ομάδα έχει ρεπό. Εσύ που έλεγες τα σχόλια για τους ύπνους και αυτά, Φάτιν, να ξέρεις, πάλι θα κοιμηθώ αύριο. Η ομάδα έχει ρεπό. Οπότε από Δευτέρα θα έχουμε αρκετά περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε, γιατί Δευτέρα έρχεται εδώ στο Appleton και ο Diego Biseswar. Κάτι που προβληματίζει τον Λουτσέσκου είναι το πού θα χρησιμοποιήσει τον Ντάντας και πώς. Ο Ντάντας, όταν ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στα πόδια, είναι ένα κομπιούτερ, θα είναι ο κινητήριος μοχλός αυτής της ομάδας στο build-up, αλλά όταν η ομάδα αμήνεται, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσει ο τεχνικός του δικεφάλου. Κάτι έχει στο μυαλό του. Θα φανεί στην πορεία και το πώς θα δουλέψει. Και για άλλη μια φορά θα πω ότι ο Ντόγκλας Αυγούστο είναι ο κορυφαίος παίκτης στο ρόστερ του δικεφάλου αυτή τη στιγμή. Ο Βραζιλιάνος είναι σε άλλο επίπεδο. Το δείχνει στις προπονήσεις, το δείχνει στα φιλικά που βλέπετε κι εσείς. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και εδώ υπάρχουν δύο τινά. Ή ανανεώνει ή πωλείται. Γιατί αλλιώς ο ΠΑΟΚ τον χάσει δωρεάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει γίνει μια πρώτη επαφή αναφορικά με το συμβολό του. Τώρα το τι θα συμβεί, ο Θεός και η ψυχή του. Είπα πριν για τον Κούρτιτς, να το πω και αυτό. Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Φόρτσα, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σλοβαίνο από την Ιταλία και από τη Σαουδική Αραβία. Θα δακιστώ μια τάκα. Θα καταλάβετε από ποιον όμως την πω. Εγώ βάζω το ευρώ μου ότι ο Κούρτιτς θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ κι άλλο. Πέρα και από τη λήξη του συμβολέου του. Τώρα αν αυτές οι προτάσεις που θα έρθουν, γιατί προσπαθούν περισσότερο ενδιαφέρον, κάποιες ερωτήσεις το θα υπήρχε στο μυαλό σου μια σκέψη για αυτό και για αυτό. Αν έρθουν προτάσεις που είναι πραγματικά τα ποσά υπέροντα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τώρα που μιλάμε, το ευρώ μου είναι το Κούρτιτς θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και έπειτα, το τι θα γίνει και εκεί πραγματικά είναι θολό. Το λέω συνέχεια ότι είναι θολό και θα δούμε, διότι ακόμα η αγορά δεν έχει ανοίξει μεταγραφική. Δεν είναι PlayStation να κάνουμε καθένας μεταγραφές όποτε θέλει. Η μεταγραφική αγορά έχει όρια, κινείται με συγκεκριμένο τρόπο και μόλις μπήκαμε στον Ιούλιο. Καμία ομάδα πλην του ΠΑΟΚ και τα μεγάλα κλαμπ που συναγωνίζονται ποιος θα κάνει το πιο μεγάλο μπαμ δεν έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Και γενικότερα νομίζω ότι από τις 10 του Ιούλιου και μετά θα αρχίσει να κινείται όλος ο μηχανισμός των μεταγραφών στην Ευρώπη, που θα φέρει και περιπτώσεις παικτών ψηλά στον αφρό που θα είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και θα μπορεί και ο ΠΑΟΚ να τις αξιοποιήσει. Θα πω κάποιες ομάδες θα χάσουν παίκτες, οπότε ίσως στείλουν προσφορές για άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γενικότερα θα κινηθεί το σύστημα και θα μπορούμε να πούμε αρκετά περισσότερα πράγματα και στο γραφικό κομμάτι. Αυτά. Αυτά. Καμία ιστορία από αυτά που έπαθα εδώ. Ναι. Τις προάλλες πήγα έξω, που θα είπα λουσμένος και αυτά λίγο έξω, να κάτσω να χαλαρώσω. Βγαίνει ο ρεσεψιονίστ έξω και αυτός. Είχε ένα τοπικό προϊόν στο χέρι του.
και λόγω αυτού του τοπικού προϊόντος λίγο θόλωσε το μυαλό του και κατάφερε να κλειδώσει εμένα και τον εαυτό του έξω από το ξενοδοχείο. Έκλεισε τις ηλεκτρικές πόρτες από μέσα, βγήκε και μείναμε απ' έξω. Πάλι καλά, πέρασε καλά στον άλλο, έρθει και μας άνοιξε. Δηλαδή, έχω φάρο, όχι τώρα θέλουμε. Φάρο έχω πάνω. Και το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Είναι η δηλώση του Ρας Βανουτσέσκου και τον Κουλιαράκη, σα είπα πριν λίγο ότι το πιστεύει. Τις οποίες θα τις δείτε με το που τελειώσω εγώ να εμφανίζομαι στην οθόνη. Και μετά θα δείτε και μια φωτογραφία με ένα παιδάκι και μια σημαία του ΠΑΟΚ να κυματίζει εδώ στην Ολλανδία. Αυτά για σήμερα. Το τέλος Stranger Things είναι επικό. Είναι επικό. Και τα λέμε πάλι αύριο. Σήμερα δεν είχα φτιάξει για τις κλάμαρες. Υπάρχουν και αυτές σήμερα. Γεια σας. Enough to go out, so good quality, I like his way of how he thinks in the game, I like his personality, never afraid, all the time with the correct concentration and the interpretation, just that has things, small things, details to learn because at the end he is a very young player.